τραπέζι στρώθηκε. Είμαι στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της πόλης. Κατασόκινες φράουλες, φρέσκες φράουλες, παιδιά! Από τότε που δουλεύω σαν μάγειρας, κατεβαίνω κάθε μέρα, εδώ πέρα στην κεντρική αγορά και στις γύρω γειτονιές, για να βρω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω στα μαγειρέματά μου. Και λέω σήμερα να πάμε μαζί για ψώνια και να σας δείξω και τη γειτονιά. Θέλετε να μάθετε από πού πήρε το όνομά της η περιοχή και ο σταθμός? Από τη Μονή Βλαχερνών, το Μέγα Μοναστήρι ή όπως ονομάστηκε μετά την απελευθέρωση, το Μοναστηράκι. Δέστε τι πληροφορίες βρήκα στο διαδίκτυο. Πίσω μου είναι το τζαμί. Το τζαμί αυτό χτίστηκε το 1759 από τον Βοηβόδα Τσιταράκη και έχει και αυτό το δικό του θρύλο. Ακούστε να δείτε τι έγινε. Ο Βοηβόδας χρειαζόταν μαρμαρόσκονη για την τυχοποιία του τζαμιού. Ξέρετε πού την βρήκε? Ανατείναξε τη 17η κολόνα του ναού του Ολυμπίου Διός. Όπως νόμιζε ο κόσμος τότε, κάτω από κάθε κολόνα κρυβότανε και μία κατάρα. Οπότε ο λοιμός δεν άργησε να πέσει στην πόλη. Και η οργή του λαού κόπασε μόνο με τη δολοφονία του Βοηβόδα. Αυτά λέει ο αστικός μύθος, όπως η ιστορία μας λέει την αλήθεια. Ο Βοηβόδας τη γλίτωσε φθηνά με μια δυσμενή μετάθεση στη Χαλκίδα, αφού ο Οθωμανικός νόμος απαγόρευε την καταστροφή παλαιότερων μνημείων. Έξι μέτρα κάτω από τα πόδια μας τρέχει ακόμα το αρχαίο νερό του Ιριδανού και παρακάτω η αρχαία αγορά. Όμως εμείς πάμε τώρα μαζί στη νέα αγορά. Λοιπόν, ακούστε τώρα που βρισκόμαστε. Παλάδος 5 μέσα στο Ψηρί. Εδώ πέρα, όχι τι φαίνεται τα πέντα το εμπόρευμα, είναι η σπηλιά του Αλί Μπαμπά. Πάμε μέσα να σας δείξω πράγματα, τσουμπλέκια και τετζερέδια που έχετε να τα δείτε χρόνια στην κουζίνα σας. Ελάτε μαζί μου. Αυτά εδώ πόσο καιρό έχετε να τα δείτε? Εγώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι? Βεντούζες, γιαγιάδες, παππούδες, μπαμπάκι, νόπτευμα. Ξέρετε, έτσι. Εγώ όμως θα πάρω καμιά δεκαριά γιατί το καλοκαίρι τα βάζω στη βεράντα μου με κεράκια μέσα. Δέστε κάτι ωραίες παλιές πορσελάνες. Αυτές, αν πάτε αλλού, κοστίζουν μια περιουσία. Ενώ εδώ πέρα είναι τζάμπα. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Κυπετσάκι. Εδώ μέσα μπορείτε να μαγειρέψετε τα πάντα. Τα πάντα στην κυριολεξία. Να βάλετε μια μπριζόλα με πιπεριές, ντομάτες και λίγη ρίγανη. Να βάλετε ένα τύρο σουφλέ. Να βάλετε ένα μπούτι κοτόπουλο. Ατομικό, έτσι. Καλά
τώρα έχω συντρελαθεί, έτσι. Έχω δει την Κάζα. Θυμάστε την Κάζα. Πάμε από πίσω για να σας δείξω ένα παλιό φουρνάκι που ψήναν τα σουτζουκάκια. Τα αρότερα σουτζουκάκια που έχω φάει ποτέ. Είναι ένα φουρνάκι που έχει μέσα ένα ταψάκι, μία σχαρίτσα και εδώ πέρα πάνω μία αντίσταση που καίει. Οπότε όταν εσείς σκεπάσετε τα σουτζουκάκια, έχει και παραθυράκι για να βλέπετε τι γίνεται μέσα. Αυτή η Κάζα πόσο έχει? 50 ευρώ μαζί με τα ταψιά και την πρίζα. Και η πρίζα μαζί. Το ωραίο σε αυτά τα μαγαζιά είναι ότι μπορείτε να αγοράσετε τα πάντα με το τεμάχιο. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να αγοράσετε 12, 6, 32, 182, 6 θέλετε, 6 παίρνετε, 1 παίρνετε 1. Αυτά εδώ είναι τα πλαστήρια. Άμα ανοίγετε φύλλο, που δεν νομίζω, εδώ πέρα πάνω βάζετε το ζυμαράκι με πόδι παλευράκι και ανοίγετε τα φυλλαράκια να μην αιρώνετε το τραπέζι της κουζίνας. Αυτό εδώ τι είναι? Δοχείο ανοιχτός. Δοχείο ανοιχτός. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω δοχείο ανοιχτός. Καλύματα και καρπούζι. Θυμάστε? Να σου πω, θέλω μια κατσαρόλα για γκάζι όμως. Τι έχει για γκάζι? Ναι, αυτό είναι ό,τι χρειάζομαι. Λοιπόν, να σου πω, φτιάξω ένα πακέτο. Εντάξει, περάσω να τα πάρω. Είμαι στους δρόμους, έχω πεθάνει από την πείνα. Πάμε στους φίλους μου τους Λιβανέζους, να σας δείξω τι μαγειρεύουν. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε, Ράζα, καλά είσαι? Γεια σας, τι κάνεις? Μια χαρά. Θα μου κάνετε μια αραβική πίτα με φελάφελ, απ' όλα, special. Αλλά θέλω καυτερή σάλτσα διπλή, σάτα. Σάτα σημαίνει καυτερό, πολύ καυτερό. Βάλουν μέσα σε μια αραβική πίτα τραγανούς ρεβιθοκεφτέδες, τα φελάφελ. Είναι εξαιρετικά. Απ' έξω είναι τραγανά και μέσα είναι πολύ ζουμερά. Θα μου βάλουν λαχανικά, σος ταχίνι και από πάνω μια καυτερή σάλτσα που έχει αλεσμένες πιπεριές γιαούρτι. Σάτα, μου αρέσει πάρα πολύ καυτερό. Αυτό όλο θα το φασιώσουμε στην πίτα. Θα το ψήσουν πάνω στην πλάκα με ένα βάρος για να έρθει να τραγανίσει η κρούστα γύρω-γύρω. Τι γίνεται, ο δρόμος έξω έχει ησυχία? Τώρα εντάξει. Δεν έχει φασαρίες, είστε καλά, έτσι? Τώρα είναι πολύ καλά. Ωραία. Ρεμίσει είναι πράγματα. Πριν ήταν πολύ χαλή, αλλά τώρα πάει καλά. Κάνε μια χάρη, δώσ' μου ένα αριάνι, σε παρακαλώ. Γεια σας, παιδιά. Γιαούρτι, νερό και λίγο αλάτι. Το καλύτερο δροσιστικό ποτό για το καλοκαίρι. Αυτό πίνουν όμως 12 μήνες το χρόνο. Αυτά πάει με τα φελάφελ. Με τα φελάφελ. Επειδή πεινάω όμως, θα σου κλέψω ένα φελάφελ. Βέβαια. Δέστε πόσο ζουμερός είναι μέσα ο κεφτές. Και είναι και υγιεινό, δεν τρως κρέας και νηστίσιμο. Και πιπερίτες, Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μπορεί να μην έχει αστέρια, μη σου λένε εδώ πέρα, ούτε βραβεία, όμως εγώ νομίζω ότι αυτό που τρώω είναι από τα καλύτερα πιάτα στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε να μάθετε πόσο κοστίζει? 1,80. Και παρόλο που είμαι φαγανός, με αυτό εδώ χορταίνουν 2 άτομα. Ήρθε η ώρα για καφέ. Πάμε το δίπλα για ένα φρέντο. Δείτε.
Γεια σας. Γεια σας. Θα πάρετε κάτι? Ναι, ένα φρέντο καπουτσίνο χωρίς ζάχαρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας έχω φέρει σε μία αυλή, από αυτές που δεν υπάρχουν πια, της παλιάς Αθήνας. Είμαστε στην καρδιά του Ψηρή και επί τη ευκαιρία θα σας πω 2-3 λόγια για την ιστορία της γειτονιάς. Το 19ο αιώνα, εδώ πέρα στεγάζονται τα άνθη του κακού, η crème de la crème του υποκόσμου και της παρανομίας. Εδώ είναι και οι κουτσαβάκιδες, οι μάγες της εποχής, με το μακρύ τσουλούφι, το λιμένο ζωνάρι και το σακάκι φορεμένο μόνο στον ένα νόμο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Τότε ο Χαρίλαος Τρικούπης, έξαλλος, το 1836, συστήνει τη στρατιωτική αστυνομία. Ωραίος φρέντο. Αρχηγός της αστυνομίας είναι ο Μπαϊραχτάρης, ο φόβος και ο τρόμος της εποχής. Ο Μπαϊραχτάρης συλλαμβάνει τους κουτσαβάκηδες, τους κόβει το τσουλούφι και το μανίκι από το σακάκι και τους επιστρέφει σε αυτή την κατάσταση στο κέντρο της γειτονιάς. Κουτσαβάκηδες, για να γλιτώσουν τον εξευτελισμό αυτό, ομολογούν εγκλήματα που δεν έχουν κάνει ποτέ, δηλαδή ουσιαστικά πάνε μόνοι τους στη φυλακή. Κάπως έτσι και με τη βοήθεια της αστυνομίας καθαρίζει η γειτονιά και λίγο παραπάνω ξεκινάει να λειτουργεί το τραμ. Έτσι βγήκε και η φράση, τους μάγκες τους πάτησε το τρένο. Τρύπω στην Ευρυπίδου. Ο μόνος λόγος είναι ότι η μυρωδιά του παστούρμα μου έχει σπάσει τη μύτη. Γεια σου, Μιράν. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά είσαι? Καλά. Ωραία. Ωραία εσύ. Βάλε μου ρε λίγο παστούρμα. Τι έχεις εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Εδώ έχω κόψει λίγο παστούρμα. Από πού είναι αυτό? Έλα, κόψε μια φέτουλα να δοκιμάσω. Κάτσε τώρα από τις κομμένες να σου δώσω. Για δοκίμασα. Για να δω. Το τσιμένιο το βγάλω να το φάω έτσι. Καλύτερα φάτο έτσι. Μπορεί να μυρίσει λίγο, αλλά είναι τέλειο. Να λέω και την ιδέα, τι νόστιμο που είναι. Τι μπαχαρικά έχει γύρω-γύρω. Το σημαντικότερο ποσοστό είναι το τσιμένιο, το μοσχοσίταρο. Μοσχοσίταρο, ναι, είναι φανταστικό. Έχει σκορδάκι μέσα, είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Πάρα πολύ. Κόψω. Ωραίο. Κόψε, κόψε. Βάλε μου 250 γραμμάρια. Τι θα φτιάξεις, θα το φας ομό ή θα κάνεις καμιά παστομαδόπιτα κεσάρια? Λες να κάνω παστομαδόπιτα? Κοίτα, θα το κομίσω. Όχι, εγώ το τρώω ομό, εμένα μου αρέσει ομό στο παστομά. Αλλά να ξέρεις ότι αν θα το κάνεις παστομαδόπιτα, έχω και ειδικό φύλλο, φύλλο κρούστας από την Κεσαρία. Να το τυλίξεις, να το κουβάλεις μέσα στο τηγάνι και να γίνει μπουρεκάκι. Τέλειο, έτσι. Άσε με τώρα, μην με διαολίζεις. Έλα, να σου πω κάτι. Κάντο 300 γραμμάρια. Κόψε 3 φέτες ακόμα. Κάνω 2 φέτες. Άμα το συνεχίσουμε έτσι, θα μου βάλεις κανένα κιλό στο τέλος. Μου έδωσες τρελή ιδέα τώρα με τα μπουρεκάκια αυτά, έτσι. Τώρα, αυτή είναι η πίτα, εδώ, η οποία έρχεται από την Κεσάρια. Mm-hmm. Εντάξει, είναι φύλλο κρούστας, το οποίο μπορεί να κάνουν μπουρεκάκια. Και τι είναι προψημένο αυτό? Όχι, είναι προψημένο, αχα, το τυλίγουμε και γίνεται τέλειο. Να σου πω, δεν μου δίνεις ένα τουρσάκι, πιπεριά. Ναι, ωραία, βάλε και αυτό. Βάλουμε μέσα. Ένα, ναι, καυτερό, έτσι. Το ναι, τρώμε, ναι, έτσι, καυτερό, είναι δυνατό, καυτερό, έτσι. Καυτερό, καυτερό. Έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Δεν βλέπω την ώρα να κάνω την παστουρματόπιτα. Ευχαριστώ να πολύ. Τα λέμε, έτσι. Να σε καλά, γεια. Ευχαριστώ, γεια, γεια. Λοιπόν, μπήκα να πάρω λίγο παστουρμά, 250 γραμμάρια και δέστε, έχω φύγει μια σακούλα γεμάτη πράγματα. Πάμε στη γειτονιά να σας δείξω κάλους θησαυρούς. Thank you.
Ωραία, σούκολα. Είμαστε στην οδό Αρμοδίου, στο αγαπημένο μου τελικατέσεν με ρώσικα, τσέχικα και πολωνικά προϊόντα. Πάμε μέσα να ψωνίσω τα ζυμαρικά, τα γεμιστά αυτά με το χοιρινό, να σας τα μαγειρέψω με ξινή κρέμα. Dobra utra! Καλημέρα στα ρώσικα. Όστρα, 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 όστρα. Καυτερή πάπρικα, ξεραμένες πιπεριές κόκκινες και αλεσμένες. Έχει γλυκιά και καυτερή. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Εδώ πέρα είναι τα πελμένη. Τα ζυμαρικά αυτά είναι χειροποίητα. Η ζύμη φτιάχνεται με αλεύρι και νερό και η γέμιση είναι χοιρινό κρέας και μπαχαρικά. 1 κιλό είναι αρκετά για 6 άτομα. Όταν βράσουν φουσκώνουν. Λοιπόν, πάμε στο ψυγείο να πάρω κρέμα και βούτυρο. Σμετάνα, 500 γραμμάρια. Ξινή κρέμα, σαν τη δικιά μας κρέμα γάλακτος, μόνο που έχει υποστεί μια ζύμωση και έχει γίνει πηχτή σαν γιαούρτι. Ταιριάζει τα μαμ πάνω στα ζυμαρικά. Αυτό το βούτυρο είναι αγελαδινό. Ναι, ναι. Αγελαδινό βούτυρο. Δεν βγάζω άκρη, λέει το πακέτο πάνω, αλλά αφού μου πάνω ότι είναι αγελαδινό, αγελαδινό θα είναι. Τι άλλο θέλω, τι άλλο θέλω. Δέστε τι βρήκα. Δεν είναι απίστευτο. Μία βότκα για να μην κρυώνει μέσα σε ένα μπουφανάκι. Και έχει και το μπουνάκι πάνω. Θα μου δώσετε ένα πακέτο αλάτι. Είναι το ρώσικο αλάτι. Τέλεια. Αυτό κάνει και για τουρσί. Ναι. Ρώσικο χοντρό αλάτι. Πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσω ρώσικο χοντρό αλάτι. Για να δούμε τη διαφορά. Θα έχει. Πελμένη γεμιστά. Καυτερή πάπρικα, βούτυρο αγελαδινό και ξινή κρέμα, σμετάνα. Τα έχω όλα. Πάμε να τα μαγειρέψουμε. Πώς σε λένε? Μιχαέλα. Μιχαέλα, έλα με βοηθήσεις. Σήμερα χρειάζομαι βοηθό σεφ. Καταρχάς, από πού είσαι? Εγώ είμαι Ρουμάνα. Ρουμάνα, εσείς φτιάχνετε πελμένη? Βεβαίως. Τα φτιάχνετε πώς, έτσι ώστε να τα κάνω εγώ με ξινή κρέμα? Ναι, με ξινή ή με γλυκιά κρέμα. Με γλυκιά και τα κάνετε και σούπα. Και σούπα, βέβαια. Τα κάνουν και σούπα. Εδώ πέρα έχουμε το νερό που βράζει. Και θα ρίξουμε μέσα το χοντρό αλάτι. Λοιπόν, για να τα βράσουμε. Δεν τι ωραία που είναι, σαν κοχυλάκια δεν είναι? Ναι, ναι. Εσείς ναι. Τι βάζετε μέσα, αυτά είναι με χοιρινό και μπαχαρικά. Αυτό είναι χοιρινό και μοσχάρι. Απλά εμείς φτιάχνουμε και με πατάτα, με τυρί, με λάχανο. 1 κιλό γεμιστά ζυμαρικά. Τα ανακατέψουμε απαλά. Αλλά συνεχώς. Συνεχώς, για να μην κολλήσουν στο πάτο της κατσαρόλας. Βεβαίως. Και δέστε τώρα τι γίνεται. Αυτά είναι κάτω, έτσι. Είναι βαριά, σαν πετραδάκια και έχουν βυθιστεί. Και τώρα τι περιμένουμε? Τώρα περιμένουν να φουσκώσουν. Να φουσκώσουν και να ανέβουν στην επιφάνεια. Ναι. Και θέλουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά βράσιμο. Δεν γίνονται αλντέντε. Αυτά γίνονται φουσκωτά και ζουμερά. Το βάζει στο στόμα, σκάει το κέλυφος και βγαίνει από μέσα η γέμιση που είναι ζουμερή. Σταματάω να κατέβω να δω αν έχει ανέβει κανένα στην επιφάνεια. Προς στιγμήν όλα είναι ακόμα κάτω. Όλα κοιμούνται. Ακόμα κάτω, ναι, κοιμούνται. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Κλείνω τα 10. Κλείνεις τα 10. Τα 10, ναι. Μιλάς πολύ ωραία τα ελληνικά. Όχι και τόσο, προσπατώ ακόμα. Καλημέρα, καλά είστε? Γεια σου, ναι. Είναι σχεδόν έτοιμα. Σχεδόν έτοιμα, ναι. Τέλεια. Ετοιμάζεις? Ζυμαρικά γεμιστά με χοιρινό και μοσχαράκι. Θα βάλουμε μια σαλτσούλα από πάνω. Τα πιο πολλά είναι με κρέας. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Ναι. Θα σας εξυπηρετήσει ο κύριος Λούκας. Έχουν περάσει 10 λεπτά. Έχουν περάσει. Πάμε. Πάμε. Κοίταξε. Έχουν ανέβει όλα πάνω. Κοίτα πως κολυμπάνε. Πάμε να σου δώσουμε. Πάρε στο σουρωτήρι. Ναι. Θα πάρω εγώ την κατσαρόλα. Ναι, πού να τα βάλουμε? Εκεί απέναντι.
βούτυρο. Αν αφήσουμε το βούτυρο να κάψει καλά, θα μαυρίσει γιατί έχει μέσα κρέμα γάλακτος. Οπότε την ώρα που λιώνει το βούτυρο, ρίχνουμε και τα ζυμαρικά μέσα στην κατσαρόλα. Θα βάλω σμετάνα, την έχω βγάλει από το ψυγείο για να είναι λίγο έτσι στη θερμοκρασία δωματίου και θα πάρω μία γεμάτη κουταλιά από ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά είναι γλυκά από μόνα τους, οπότε αν βάλουμε από πάνω τώρα τη σμετάνα. Και τώρα εμένα από πάνω μου λείπει η καυτερή πάπρικα. Τώρα που έχουν κρυώσει και λίγο έχουν γίνει λουκούμι. Πάω να δώσω και λίγα στη Μικαέλα να τα δοκιμάσει και να ψωνίσω τα υλικά και το γλυκό που θα φτιάξω σε λίγο. Τατιάνα, Μικαέλα. Ναι. Πρέπει να δοκιμάσετε, έχουν γίνει φανταστικά. Πρώτα, ένα για την βοηθό. Χωρίς πάπρικα ζήτησε γιατί δεν της αρέσουν τα καυτερά. Κάτσε να βγάλω αυτή την πάπρικα. Έτσι, μπράβο. Τατιάνα, θα δοκιμάσεις ένα. Τέλεια, Βασιλή. Βγήκανε ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ψωνίσουμε τώρα τα υλικά για το γλυκό που θέλω να σας φτιάξω. Θα πάρω άχνη ζάχαρη. Θέλω κατεψυγμένα κόκκινα φρούτα του δάσου. Βατόμουρα. Μύρτιλα. Μπορώ να έχω το πακετάκι με τις γοφρέτες, σε παρακαλώ. Γοφρέτες. Μαρμελάδα ποσμέουρο. Σμετάνα παχιά, με όλο το λιπάκι μέσα για να γίνει το γλυκό νόστιμο. Είμαι έτοιμος. Πάμε να κάνουμε το γλυκό μας. Απολαμβάνω την ακριβότερη θέα της πόλης, σε ένα από τα ωραιότερα roof garden της Αθήνας. Και για να απογειώσουμε αυτή την απόλαυση, θα σας φτιάξω ένα γλυκό ποτηράτο. Οι Άγγλοι το λένε trifle, δηλαδή βάζουμε σε ένα ποτήρι διάφορα υλικά, κρέμες, τραγανά, μπισκότα και φρούτα. Εγώ θα σας φτιάξω ένα γλυκό με τα υλικά που αγόρασα πριν από λίγο. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολάκι τα βατόμουρα. Τα βατόμουρα αυτά που είναι κατεψυγμένα, τα θέλουμε να είναι κατεψυγμένα, δεν τα ξεπαγώνουμε, γιατί θα δώσουν στο γλυκό μια ωραία κριτσανιστή υφή. Θα βάλουμε μέσα στο μπολάκι μας και τα σμέουρα. Τα βατόμουρα είναι γλυκά, τα σμέουρα είναι λίγο ξινά, θα δώσουν ωραία ισορροπία στο γλυκό. Και τα σμέουρα είναι κατεψυγμένα. Μην τα ξεπαγώσετε, γιατί μετά θα γίνουν πολτός. Συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα. Θα ανακατέψουμε 2-3 φορές, να πάει παντού η μαρμελάδα και να ντύσει όμορφα τα παγωμένα φρούτα. Έτοιμη κρέμα με τα φρούτα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θα μπορούσα να τη φάω και σκέτη, έτσι όπως είναι. Όμως πάμε στο γλυκό. Θα πάρουμε λίγη σμετάνα και θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας σε κάθε μπολάκι. Κόκκινα φρούτα του δάσους. Και τώρα είναι η ώρα για τις γκοφρέτες. Δεν μας πειράζει καθόλου. Τα σπάμε όπως να είναι. Θα βάλουμε ακόμα μία κουταλιά σμετάνα πάνω στους γκοφρέτες.
Θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν βάζουμε καθόλου ζάχαρη μέσα στη σμετάνα. Δεν είναι σαν τη γη, ούτε γιαούρτι. Δεν θέλει ζάχαρη, γιατί τα φρούτα είναι από μόνα τους γλυκά. Πάσουμε λίγες γκοφρέτες ακόμα, όμως τώρα σε λίγο πιο μακρόστινα κομμάτια, για να δώσουμε λίγο ύψος στο γλυκό και να το κάνουμε λίγο έτσι πιο φαντασμαγορικό. Μία κουταλιά μετάνα, την κορυφή του κάθε ποτηριού, για να θυμίζει έτσι λίγο παραμύθια. Και θα τελειώσουμε το δεκόρ του γλυκού με λίγα κλαράκια δεντρολίβανου. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι πρασινάδα έτσι αρωματική έχετε στο μπαλκόνι. Μπορείτε να βάλετε φρέσκο βασιλικό, μπορείτε να βάλετε μια φουγκίτσα από δυόσμο, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Ακόμα και ένα κλαράκι μαντζουράνα. Για το τέλος, πασπαλίζουμε με λίγη άχνη ζάχαρη. Αν σας άρεσε, για να το απολαύσετε κι εσείς στη δική σας βεράντα, γράψτε τα υλικά της συνταγής. Για 4 άτομα θα χρειαστείτε 8 κουταλιές της σούπας σμετάνα, μία κούπα βατόμουρα κατεψυγμένα, μία κούπα σμέουρα κατεψυγμένα, 3 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα από φρούτα του δάσους, 2-3 φύλλα γκοφρέτας και λίγη άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα. Αυτό ήταν λοιπόν. Και τώρα απόλαυση. Απόγευμα πια και έχω ραντεβού με τη φίλη μου την Ελένη σε ένα μπαράκι εδώ γύρω που κρύβει μυστικά. Τι μου κάνεις, καλά εσέ? Καλώς. Τι γίνεται? Κάτσε, Βασιλάκη. Έχω σκάσει, θέλω ένα κοκτέιλ τώρα. Λοιπόν, εδώ έχω να σου πω ότι είναι από αυτά τα νέου τύπου. Τι νέου τύπου? Μπαρ. Ναι. Όπου ο μπαρμαν δεν λέγεται πλέον μπαρμαν, λέγεται mixologist. Ναι, και επίσης έχω ένα άλλο ενδιαφέρον να σου δείξω. Το σχεδίο σου το δικό σου κοκτέιλ. Πλέον εσύ είσαι mixologist, δεν είσαι barman. Η διαφορά του barman από τον mixologist, πέρα από την διαφορά εποχής, έγκυται στην έμπνευση ή και στην προετοιμασία ή και στην πρώτη ύλη. Ο mixologist θεωρείται αυτός που θα αναμίξει διάφορα υλικά από αποστάγματα μέχρι σιρόπια, μέχρι φρούτα, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εδώ που λέει φτιάξε το δικό σας κοκτέιλ, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι εγώ θέλω κάτι σε ξινό, σε έτσι, σε αλλιώς. Το κάνουμε έτσι, θέλεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσύ τι θα ήθελες. Μ' αρέσει ο ανανάς, μ' αρέσει το passion fruit, μ' αρέσουν όλα αυτά τα εξωτικά. Ωραία, μπορώ να σκέψω κάτι με ανανά. Διάλεξε κάτι. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θέλω να μπω στο πειρασματικό, γιατί συνήθως όλα τα κοκτέιλ που πίνουμε είναι ξενόφερτα. Αν σου έλεγαν ένα ελληνικό κοκτέιλ, τι θα έφτιαχνες? Υλικό ξινό. Ναι. Wow. Του Βασίλη είναι με τεκίλα. Σύρωπη βανίλιας, πουρέ από ανανά, χυμό grapefruit, rose grapefruit για την ακρίβεια και orange bitter. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Αχ, είναι τόσο δροσιστικό, είναι τέλειο. Ενώ τι έβαλες? Λικέρ σκήνος που είναι από μαστίχα.
και ροζ πιπέρι, βότκα και λεμόνι. Χυμό λεμόνι. Αυτό είναι όπως το φαντάζεσαι, ταξίδι στοιχείο. Ένα τέτοιο κοκτέιλ με φρέσκα υλικά, με σπιτικά σιρόπια, με ένα premium αλκοόλ ενδεχομένως μέσα, είναι πολύ πιο ακριβό από ένα κανονικό κοκτέιλ. Όχι, δεν είναι ακριβό. Αυτό που πίνεις έχει 8 ευρώ για παράδειγμα και το ίδιο και... Είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Μπράβο, Ζαχαρία, ήταν υπέροχα. Τέλεια. Αλλά μου άνοιξε την όρεξη. Πάμε να πάμε. Αμέ. Η Βαρβάκη αγορά, λίγο πολύ όλοι την ξέρουν, αφού είναι το στομάχι της Αθήνας. Απ' τα χαράματα ζει τον τρελό ρυθμό της. Αργά το απόγευμα, όταν τα μαγαζιά κλείνουν, η μάνικα του Δήμου περνάει για καθάρισμα και απολύμανση. Μαζί με τη φίλη μου, την Ελένη την Ψυχούλη, κάτι ψάχνουμε μέσα στις σκοτεινές στοές. Μου είπε ότι εδώ υπάρχει ένα ακροπολείο που απόψε μένει ανοιχτό για το χατήρι μας. Κάποια έκπληξη γυρίζομαι. Καλό σου. Καλώς σε βρήκαμε. Ο Θάνος Αγγελής, ο Βασίλης, χαίρομαι που έχει πολύ τα καταπληκτικά κρέατα στην αγορά και που του τηλεφώνησε για να μας ετοιμάσει μια ουρίτσα. Και η ουρά σας περιμένει. Α, το μωράκι. Λοιπόν, η ουρά είναι ένα παρεξηγημένο κομμάτι το οποίο επανέρχεται τώρα τρομερά στη μόδα της γαστρονομίας. Σχεδόν ήταν παρεξηγημένο με πλέον. Με τα δεύτερα κομμάτια γενικότερα του κρέατος και είναι μαλακό πολύ. Έχει πολύ κόλλα μέσα. Έχει ζελέκα, πολύ ωραίες σούπες. Ουρές. Πολλές. Να την κόψουμε λοιπόν μερίδες, να είναι έτοιμη. Κόψουμε μεριδούλες. Την ουρά πάντα μας την κόβει ο κρεοπόλης, μόνοι δεν μπορούμε στο σπίτι γιατί είναι πολύ σκληρή στο και θέλει... Στο κέντρο έχει ένα κόκαλο χόνδρο, οπότε τρώμε το γύρω γύρω. Και αυτό είναι όλη νοστιμιά, έτσι, γιατί όπως λέγανε οι παλιοί μάγειρες, το κρέας που είναι πάνω στο κόκαλο βυζένει, δηλαδή τραβάει νοστιμιά. Είναι το πιο νόστιμο. Πάνω πόσο κοστίζει μια ουρά, περίπου? Περίπου 15 ευρώ αυτή των 2 κιλών. Να είσαι όμως μια οικογένεια και βάλε, έτσι. Πάρτε τη λοιπόν και πηγαίνετε έξω να δείτε τι σας έχω ετοιμάσει. Πες τι μας έχει ετοιμάσει ο Θάνος, όλα τα υλικά για μια κοκκινιστή ουρά. Ωραία. Τέλεια. Και πάμε να ρίξουμε το λάδι στην κατσαρόλα. Εγώ μπορώ να αρχίσω να σου κόβω τα κρεμμυδάκια, να σου τα κόψω με μαμαδίστικο τρόπο. Μπράβο ρε εσύ, Ελένη. Ξέρεις, πολλοί ζηλεύουν τους σεφ που κόβουν το κρεμμύδι σαν μανιακοί. Κι εγώ το ζηλεύω αυτό. Και εσύ το ζηλεύεις όμως, για μένα αυτό δεν έχει νοστιμιά. Άμα δεν το πιάσει γυναικεί ο χέρι το κρεμμύδι να το κόψει. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουν το κρεμμύδι μέσα στα πολυμίξερ και το κάνουν πουρέ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ξέρετε. Αχ, αυτό μην το κάνετε. Δεν έχει καθόλου την ίδια γεύση. Καθόλου και την ίδια γεύση. Και το κρεμμύδι. Όπως και το σκόρδο, ξέρεις. Και το σκόρδο. Γιατί το σκόρδο, εάν θέλετε να έχει έντονο άρωμα το φαγητό σας, αλέστε το, κάντε το πουρέ. Το φαγητό θα έχει μια έκρηξη γεύση σκόρδου. Εάν όμως βάλετε μία σκελίδα μέσα στην κατσαρόλα, τότε θα έχει ένα ωραίο απαλό άρωμα. Το λάδι είναι έτοιμο. Κάτσε να δω τη φωτιά. Μια χαρά. Καλά, τρελό κατσετάκι αυτό εδώ πέρα, ε. Να σου τι ωραία που μαγειρεύεις. Ναι, δώσ' μου την ουρά. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια είναι τη βάση της ουράς, τα μεγάλα. Ενώ αυτά εδώ πέρα είναι τα μικρά. Με λιγότερο ψάχνω τώρα. Αυτά όμως είναι τα πιο νόστιμα. Η άκρη της ουράς είναι η πιο νόστιμη. Έλα. Τώρα θέλει να περιμένουμε λίγο, 2-3 λεπτάκια, μέχρι να αρχίσει να παίρνει χρώμα η ουρά. Ξέρεις κάτι, εγώ τώρα ακολουθώ τις οδηγίες σου, έτσι. Θέλω να μάθω από σένα πώς κάνεις την ουρά. Τον ίδιο τρόπο το κάνω. Γιατί η Ελένη είναι από τις καλύτερες μαγείρισες στην Αθήνα. Όπω, παιδιά, ήδη μυρίζει τόσο ωραία. Ναι. Πιο φιλέτο. Και πια νουά, ουρά δαγκωτό.
Το ωραίο είναι, ξέρεις, ότι αυτές οι κατσαρόλες ελουμινένιες που είναι ειδικές για γκάζι, ψήνουν και πιο ωραία. Λοιπόν, σεφ, σ' ακούω, πώς συνεχίζουμε. Αν θες, σου ρίχνω το κρεμμύδι. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζω την ντομάτα σιγά-σιγά. Μπράβο. Ναι, θα χρειαστούμε δύο ντομάτες, μπράβο, τις δύο ωραίες και λίγο μαλακές. Εσύ βάζεις τώρα όλα τα μπαχαρικά. Δύο ξυλάκια. Δύο ξυλαράκια είναι αρκετά, δεν θέλει παραπάνω, γιατί μετά θα γίνει σαν μπακλαβάς, έτσι. Ένα φύλλο δάφνης. Ένα φυλλαράκι δάφνης θα δώσει τόσο όσο άρωμα. Ωραία, θα βάλουμε τώρα μέσα και το κρασάκι. Κόκκινο κρασάκι, ένα ποτηράκι. Και τώρα το τέλειο μυστικό, που είναι το πορτοκαλάκι. Παίρνουμε μισό πορτοκάλι, το κόβουμε στα δύο και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Μ' αρέσει λίγο να ζουλάω το πορτοκάλι, γιατί βγάζει τα αιθέρεά του έλαια. Βάλε μπούκοβο όσο νομίζεις. Ωραία. Είναι καυτερό το μπούκοβο, οπότε ανάλογα ο καθένας. Να σου πω κάτι, κάνε μου τη χάρη και πες τι είναι το μπούκοβο, γιατί εδώ στην Αθήνα λέω μπούκοβο και με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Είναι τριμμένη από ξηραμένη κόκκινη πιπεριά που συνηθίζεται στη Μακεδονία. Και αν είστε έτσι λίγο πιο μοντέρνοι, πέστε το τσίλι. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να ξαπνιστεί το αλκοόλ, γιατί αλλιώς το φαγητό θα γίνει πικρό. Η ώρα της φρέσκιας ντομάτας. Έλα, κάνε παιχνίδι. Δύο ντοματούλες τριμμένες. Συνεχίζουμε. Φέρα με κονκασέ. Λίγο ντομάτα κονκασέ. Όταν δεν είναι στην εποχή τους οι ντομάτες και σας φαίνονται λίγο έτσι χλωμές, βάλτε λίγο κονκασέ μέσα. Θα κοκκινήσει το φαγητό. Λοιπόν, αραιώσουμε και λίγο πελτέ μέσα εδώ στο ποτηράκι. Μισό ποτηράκι νερό. Το ρίχνω. Ναι, ναι, ρίξτο. Είπαμε, δεν θα με ρωτάς εμένα, εσύ αποφασίζεις. Μια γερή πρέζα αλάτι. Λίγο νεράκι. Λίγο νερό. Για πες το μυστικό να μην βάζουν πολύ νερό στα φαγητά. Πολύ λίγο νερό, προς Θεού. Πάντα, μα πάντα, να μαγειρεύετε σε χαμηλή φωτιά. Το φαγητό μόνο έτσι μελώνει και γίνεται νόστιμο. Όλα κολυμπάνε μέσα σε αυτό το αρωματικό ζουμάκι. Και σκεπάζουμε για να αφήσουμε το φαγητό να ησυχάσει. Σταύρωσέ το, λέει. Λοιπόν. Και τώρα περιμένουμε να σιγοβράσει η ουρά 2 με 2,5 ώρες. Όση ώρα μαγειρεύουμε, εγώ έχω μπροστά μου όλο το πάνστεν της ελληνικής κουζίνας στο εστιατόριο Ήπειρος. Το τελευταίο από τα πολύ παλιά εστιατόρια αυτό ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και εξακολουθεί ακόμη Άλυκια. Μέχρι τώρα να φτιάχνει πατζά, ποδαράκια μοσχαρίσια, πηχτή, αλλά και όλα τα ελληνικά φαγητά και μάλιστα να διανυκτερεύει το φαγητό του ξενύχτη. Πόση ώρα πέρασε? 2 ώρες πέρασαν. Για σου λέω, επειδή χρονομέτρησα, 2 ώρες και 10 λεπτά. Λιώνει το κρεατάκι. Λιώνει, είναι τέλειο. Έτσι πρέπει να είναι. Ορίστε. Και θέλω μακαρονάκια. Λοιπόν, εμείς έχουμε βράσει χοντρά μακαρόνια. Γιατί γίνεται. Πάνω στην ώρα ήρθες. Έλα. Ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε. Δεν σου μύρισε τίποτα. Δεν σου μύρισε μαγειρεμένο φαγητό. Καταπληκτικά. Λοιπόν, εμείς έχουμε βράσει φάνο χοντρά μακαρόνια. Μπράβο. Εσύ βάλε τη σαλτσούλα από πάνω, όπως το νομίζεις. Ναι. Ξέρεις από τι γίνει. Φοβερή. Λοιπόν. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, μία για το Θάνο.
Δύο για το Θάνο. Δύο για το Θάνο. Λοιπόν, νομίζω πως είναι εντάξει. Βάλ το κάτω να τελειώσουμε το φαγητό με την αγαπημένη μου ξερή μυζήθρα. Βουάου, τέλειο. Ω, πάρα. Λοιπόν, η ώρα της κρίσης. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Κρεοπόλης. Για μένα? Όχι, για το Θάνο είναι. Κάικες. Καταπληκτική. Μπράβο. Μπράβο, Βασίλη. Εμένα δεν μετά είσαι. Λοιπόν, έλα, σιγά μην δεν δοκιμάσω. Θα μαθημητής. Είδες πόσο μαλακή είναι. Με συγχωρείς, πρέπει να κάνω κάτι. Βασίλη, μου εσύ το έκανες, γιατί με φιλάς. Όχι, εσύ το έκανες. Άντε, το πήρες τα φιλιά σου πάλι. Α, και πριν αποχαιρετήσω την Ελένη και το Θάνο, να μην ξεχάσω να σας αφήσω τα υλικά της συνταγής που είναι. Μία βοδινή ουρά, περίπου 2 κιλά, κομμένη σε μερίδες. 2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα. Ένα ποτήρι ελαιόλαδο. 2 ντομάτες, όριμες. Μία κονσέρβα ντοματάκι κονκασέ. Μία κουταλιά του γλυκού ντοματοπελτέ. 2 ξυλάκια κανέλα. Ένα φιλαράκι δάφνης. Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Μισό πορτοκάλι. Λίγο μπούκοβο και λίγο αλάτι. Και για το σερβίρισμα, ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 5, βρασμένα και βουτυρωμένα, και μπόλικη ξερή μυζήθρα. Νύχτωσε και είμαι στην Ομόνοια, πιο διάσημη πλατεία της πόλης. Το 1862 ονομάζεται πλατεία Ομονίας. Να κάτι που δεν ήξερα. Όταν συμφιλειωθήκαν οι αντίπαλες πολιτικές ομάδες και δώσαν τα χέρια. Το 1930 η πλατεία αποτελεί κέντρο κοσμικότητας όλης της Αθήνας, κάτι σαν το σημερινό Κολωνάκι. Όμως τότε είναι που σκάβεται ολόκληρη για να περάσει από κάτω ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Σήμερα η Ομόνοια, λίγο άσχημη, στέκει εκεί πέρα, στριμωγμένη από λεωφόρους με πάρα πολύ κίνηση. Από το σημείο 0 της πόλης και από την ώρα 0 της νύχτας, σας χαιρετώ.